Ο Ευρωπαϊκός Νότος φλέγεται μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ο ιστορικός καύσωνας που χτυπά τη Μεσόγειο έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες πυρκαγιές. Στη Σικελία, η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 250 εστίες το τελευταίο 24ωρο, ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Κατάνια. Συνολικά στην Ιταλία ξέσπασαν 900 φωτιές τις τελευταίες 24 ώρες, με την κρατική τηλεόραση Rai να λέει πως ειδικά στη Σικελία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για οργανωμένο εμπρισμό. Τα εναέρια μέσα κατάσβεση των πυρκαγιών σταματούν μόνο όταν πέφτει το φως της ημέρας, με τα Καναντέρ να πραγματοποιούν ρήψεις νερού συνεχώς. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στην Τουρκία, όπου η μεγάλη φωτιά που κατακαίει από την Τετάρτη έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως μεταξύ των νεκρών είναι και δύο πυροσβέστες, την ώρα που ο Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι 88 από τις 98 εστίες φωτιάς. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές υπάρχουν στις περιφέρειες της Ατάλειας, της Μυρσίνης, των Αδάνων, στα Μούλα και στην Οσμανίγε. Στην Ελλάδα, ο καύσωνας ανάγκασε τους πολίτες να καταφύγουν στις παραλίες, οι οποίες θα έχουν δωρεάν είσοδο για το τρίμηρο λόγω των καιρικών συνθήκων. Μέχρι και τη Δευτέρα, όποτε αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, οι πολίτες θα μπαίνουν δωρεάν στις ιδιωτικές πλάζ. Την ίδια στιγμή, μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκενώσεις οικισμών, ενώ και το λιμενικό απομάκρυνε ανθρώπους από τις παραλίες.